Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Άλλη μια μέρα εδώ, άλλη μια εβδομάδα άρρωστη. Παιδιά, εκεί που πήγα να περάσω την αρρώστια μου, ξαναγίνα χάλια. Μην με βλέπετε έτσι με στην ενέργεια, έχω πιει 300 energy drinks για να είμαι έτσι καλά. Σήμερα θα διαβάσουμε τα ημερολόγια μας. Βασικά όχι ημερολόγια, είναι σημειωματάρια. Είναι βασικά η πορεία μας στο YouTube. Αυτά είναι τα δύο σημειωματάρια που χρησιμοποιούμε πιο πολύ απ' όλα. Έχουμε και άλλα σκόρπια στο σπίτι, αλλά αυτά έχουν τις περισσότερες ιδέες. Και σήμερα ήρθε η ώρα να μοιραστούμε ό,τι έχουμε σκεφτεί αυτά τα τελευταία 5 χρόνια μαζί σας. Θα ξεκινήσω το παλιό, το Batman. Αυτό το τετράδιο λέγεται κιόλας Batman, ενώ δεν λέμε ποτέ «Μωράκι μου, έχεις δει το σημειωματάριό μας, έχεις δει το τετράδιο που γράφουμε ιδέες». Όχι. Λέμε «Πού είναι ο Batman» και ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι αυτό εδώ. Ένα ότι το διάλεξε ο Δημήτρης, γιατί είναι ο παλιός του Σπύρας. Ξεκινάμε με κάτι accounting. Τι είναι αυτά? Corporate finance. Αυτά είναι κάτι δικά μου. Αυτά δεν έχω σχέση με το κανάλι. Ένα team cooking βλέπω. Τι είναι αυτό το team cooking? Θα είχαμε μιλήσει με μια εταιρεία να κάνουμε χριστουγεννιάτικο special μαζί με άλλους. Βλέπω εδώ πέρα τσάχα, μιγιάμι, μικρή Ολλανδέζα, σινιόρα, Έλλης, Μάνος, Vibrator, Φουντινή, Μπούγια. Αυτούς είχαμε προτείνει εμείς ή η εταιρεία? Νομίζω η εταιρεία μας είχε προτείνει να συνεργαστούμε όλοι αυτοί για να φτιάξουμε ένα χριστουγεννιάτικο τραπέζι όλοι να μαγειρεύουμε. Green screen After Effects. Είναι τότε που άρχισες να μαθαίνεις green screen? Ναι. Αλήθεια. Αυτό δεν είναι το πρώτο. Αυτό είναι το πρώτο που έκανα λίγο πιο advanced. Γι' αυτό, επειδή ήταν πάρα πολλά οι παράμετροι και δεν τα θυμόμουν, τα είχα σημειώσει τα βασικά. Εδώ! Αυτό είναι μάλλον η αρχή. Αυτό είναι που προσπαθούσαμε να βρούμε το κανάλι, την ταυτότητα, τι θα δείχνουμε, βασικά τι θα είναι το κανάλι μαζί και με το όνομα. Vlog my life, but in a fashion way. Alternative θέματα, φεστιβάλ κλπ. Τότε ήτανε που δεν είχε γίνει ακόμα το vlog να είναι κάτι, απλά ήταν περίεργο να τραβάς την ημέρα σου ή να τραβάς διάφορα events κλπ. Δεν υπήρχε λέξη vlog ακόμα σαν την σημερινή του έννοια. Κάτσε να σε βάλω μια φωτογραφία. Κάτσε λίγο εκεί, γιατί. Είμαι ένα σημαντική διαβράζεις. Wow. People always tell me we can't know what to do. And the girl was making younger's heart. And my mother always tell me be careful what you love. And be careful what to do, cause in life it comes to truth. Hey, 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 really change, this is not my love. Θα φάει ξύλο η Δανάη, ένα, δύο, τρία. Tutorials, hair and makeup, εντάξει αυτά τα κάναμε. Shopping list, music, street style, φωτογραφίες από καθημερινούς ανθρώπους για το στυλ τους και το σύνολο χρημάτων. Α, αυτό ήταν η ιδέα για blog. Είχαμε και σε κάποια φάση ιδέα για blog. Ευτυχώς που δεν το ξεκινήσαμε ποτέ. Α, ονόματα, ονόματα για το κανάλι μας. Στην αρχή σκεφτόμουν, επειδή ξεκινήσαμε το κανάλι με tutorial μαλλιών, ότι έπρεπε να το ονομάσουμε κάπως hair by the night, hair styles, κάτι να έχει τη λέξη μέσα. Ευτυχώς που δεν το κάνουμε ποτέ. Και μετά επικράτησε το «Η μικρή Ολλανδέζα» και το άλλο «Popcorn». Ναι, ναι, popcorn. Το popcorn είναι ωραίο, μου αρέσει ακόμα. Είναι ωραίο, αλλά είναι πολύ δύσκολο στο search στο Google. Δηλαδή θα μας εμφάνιζε πάντα τελευταίους. Ναι, α, ναι, νομίζω γι' αυτό επικράτησε το «Η μικρή Ολλανδέζα». Ναι, ναι. Oh, δεν έχω σημειώσει τα tag 13 personal questions. Τότε που τα tags ήταν της μόδας, υπήρχε το boyfriend tag, το best friend tag, το fury friend tag, autumn, summer, winter tag και άλλα πολλά. Θα πω και τη Μάρα από το My Greek Burlesque, γιατί είναι από τις λίγες που
προσπαθούν να κάνουν το βίντεο τους λίγο πιο ενδιαφέρον από το απλά να κάτσουν μπροστά σε μια κάμερα και καθόλου. Δηλαδή για μένα ο σκοπός να κάνεις ένα collab βίντεο είναι να κάνεις κάτι ενδιαφέρον, κάτι διαφορετικό για να νεώσεις το κανάλι σου και λίγο ξέρεις να έχει ποικιλία. Τσακωνόμαστε ποτέ? Ωραία ερώτηση. Κάθε 10 λεπτά. Όχι, εντάξει. Μισό. Αλλά τσακωνόμαστε πολύ συχνά. Μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Πραγματικά. Ωραία. Δεν πειράζει, είναι μόνο λίγο ψαριό. Ωραία. Και τώρα. Και τώρα το κάνετε. Καλά. Έτσι. Και βάζετε το δάχτυλο. Ποιο δάχτυλο? Αυτό. Αυτό. Εδώ έχουμε κάποιες ιδέες που λέγαμε να κάνουμε. Draw my life. Αυτό θέλει ο Δημήτρης ακόμα να το κάνουμε. Ναι, εμένα μου αρέσει σαν ιδέα το draw my life. Ναι, θες να το κάνεις εσύ για μένα? Όχι, γιατί να πεις τη δική μου ιστορία. Gay parade video clip, το έχουμε κάνει αυτό. Ήταν τότε που εγώ είχα πάει, είχα τραβήξει πλάνα και νόμιζα ότι με το ένα χέρι μπορούσα να κρατάω την κάμερα και όλοι οι υπόλοιποι να χορεύω και να κρατάω και την κάμερα σταθερή. Ο Δημήτρης με έπριζε τότε. Ναι, δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω ούτε 2 λεπτά από το βίντεο, γι' αυτό βγήκε το βίντεο κλιπ. Επειδή όλο 3 ώρες ήταν κουνημένες. Έχει πολύ ωραίο αυτό. Έχει και διαδοχή, έχει αυτοκίνητα με χωριστερούδες. Και το παράδει τίποτα. Best bloopers. Δεν έχω κάνει ποτέ βίντεο αποκλειστικά bloopers. Αυτό το λέγαμε στην αρχή να βάζουμε να κάνουμε bloopers, αλλά μετά εφόσον βάζαμε στο τέλος κάθε βίντεο, ναι, το αφήσαμε έτσι. Tutorial Simple Pinup Bandana Updo. Το έκανα αυτό, νομίζω το έκανα. Ναι, το ήξερα. Ήταν η φάση που περνούσα pinup. Μ' άρεσε οτιδήποτε είχε να κάνει με pinup. Τώρα δεν έχω ούτε το χρόνο ούτε την όρεξη για αυτό το στυλ, γιατί θέλει πάρα πολύ δουλειά και δεν έχω την υπομονή πλέον. Victory Rolls, το έχω κάνει. Donut Updo, το έχω κάνει. Πώς βάζω eyeliner, επίσης το έχω κάνει. Καλέ, αυτά τα έχω κάνει όλα. Εδώ σου έχω γράψει σημειώσεις. Να μην ξεχάσεις με κεφαλαίο. Όχι πολύ ωραία, fast forward. Αν διαφωνείς μαζί μου, κάτσε δες πάλι τα πρώτα μας βίντεο και θα δεις ότι έχω δίκιο. Το θέμα είναι ροκαμπίλι pin-up, δηλαδή όχι trance και dumpster μουσική και τα εφέ να ταιριάσουν όπως το πρώτο που έβαλες. Αυτό είναι όταν προσπαθούσαμε να μάθουμε το στυλ ο καθένας το δικό του. Ναι, περίμενε. Όταν τελειώσεις, έλα να μου κάνεις μασάζ. Ναι, στην αρχή είχαμε πρόβλημα συνεννόησης αισθητικής. Γιατί άλλη αισθητική έχω εγώ, άλλη ο Δημήτρης και έπρεπε να βρούμε κάπου τη μέση λύση, το οποίο ήταν αρκετά δύσκολο. Νομίζω μας πήρε συνολικά κανένα χρόνο να βρούμε ένα κοινό μονοπάτι που να αρέσει και στους δύο μας η αισθητική. Γιατί στην αρχή το στυλ του ήταν πολύ αγορίστικο και το στυλ μου ήταν πολύ κοριτσίστικο. Οπότε ήταν τόσο αντίθετα όλα αυτά, αλλά είχε πλάκα. Εντάξει, τώρα βλέπεις τα παλιά μας βίντεο και λες, τι, καμία σχέση. Concept για YouTube banner. Καναπές, 2 ή 3 Δανάοι pin-up, συζητάνε και γελάνε και μια casual Δανάοι που είναι θυμωμένη που δεν είναι στην παρέα. Ναι, το έχουμε κάνει αυτό. Χωρίς τον καναπέ. Ναι. Ωραία ήταν. Έλα, ήταν πολύ cringe. Ωραία ήταν. Ήταν πολύ cringe. Δεν θέλω να το θυμάμαι. Και κλείνουμε με μια σημείωση. Αντί για ρολό που λέω, πρέπει να μπει ρόλεϊ οπωσδήποτε. Γενικά τότε την έκανα λάθη, δεν τα άκουγα κιόλας γιατί ήμουν πολύ αγχωμένη, οπότε δεν τα διορθώνα επί τόπου. Και έβαζα τον Δημήτρη να γράφει σημειώσεις πάνω στην οθόνη, να τα κάνει σωστά. Και έχω και αντί για να στεγνώσει, πρέπει να μπει κρυώσει. Αλλά ήμουν πολύ αγχωμένη τότε, δεν άκουγα δηλαδή τι έλεγα, γιατί τα έλεγα βιαστικά. Δεν ένιωθα ότι μιλάω στον κόσμο όπως νιώθω τώρα, τότε ένιωθα ότι μιλάω σαν αντικείμενο, σαν να παίρνατε, ξέρω εγώ. Εσείς αυτό εδώ και να του λέτε «Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?» Έτσι ένιωθα όταν έβγαζα βίντεο στην κάμερα. Και αυτό το έχουμε μέχρι και σήμερα και αυτό έχει αρχίσει και γεμίζει επικίνδυνα με πολλές ιδέες, με πολλά πράγματα που έχουν γίνει και που δεν έχουν γίνει.
2016 video ideas. Έχουμε Q&A Snapchat, Meetup. Πρέπει να το κανονίσω, παιδιά, επιτέλους. Yoga challenge with Sarah Bros. Αχ, θα ήθελα να κάνω yoga challenge με τον Άγγελο και σένα. Ο Άγγελος ποτέ. Mexican soap lookbook. Σαπουνόπερα, μεξικάνικο. Αυτό μας άρεσε, αλλά ήταν. Είναι πολύ δύσκολο να θέλει πολύ οργάνωση. Ναι, και οργάνωση και ψηλοειθοποιία. Δεν χρειάζεται η καλύτερη ηθοποιία. Αλλά και κάτι για να γίνει τρας, πρέπει να γίνει ωραίο τρας και θέλει κόπο. Ναι, γιατί θέλω να βάλουμε έτσι την κακιά μητριά και που μιλάνε με τα voice over και η φωνή δεν ταιριάζει με το στόμα. Ναι. Hairstyles for short hair. Sexy edgy lookbook. Μήπως είναι αυτό για το κραγιό, μήπως αυτό εννοούσα. Studio room tour when finished with home sweet home tele.gr. Αχ, το home sweet home είναι παλιά μου. Το studio έχει τελειώσει, το έχουμε δείξει. Και μετά αυτό εξελίχθηκε στο maker. Ναι. Okay, αυτό μπορεί να άδειασε σχεδόν και να ακούγεται τρελή ήχο, αλλά δείτε λίγο πώς είναι το σαλόνι. Jesus Christ, δείτε εδώ. Bikini look, το έχουμε κάνει αυτό. Ναι, αυτό είναι. Face swap challenge. Κάναμε κάτι παρόμοιο στο βίντεο με το Μπούγια παλιά. Γιατί κοίτα πως είναι ρε μίλε. Πραγματικά βγάζει τον Κιχώτη, δεν ξέρω. Γιατί δεν θέλω να παντρευτώ και να κάνω παιδιά. Ένα βίντεο που άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο. Έτσι γίνονται τα make-up tutorial. Σημειώνω τι χρώματα έχω βάλει πού και μεταγράφω και ποια χρώματα χρησιμοποίησα για να μην ξεχάσω τίποτα. Δηλαδή κάνω προετοιμασία. New project with dressing room. Εποχές που η φωτεινή ήταν dressing room και όχι φως blog. Ήταν ένα project που λέγαμε να κάνουμε μαζί, δεν ξέραμε σε ποιο κανάλι, αλλά θα είχαμε μια σειρά μαζί. Δεν προχώρησε ποτέ. Ολλανδικό κανάλι, ονόματα Nike, Denai, Denai, Ackerman, Denai, Γιωργανιτά. Ήταν μια εποχή, είναι μάλλον εποχές που σκέφτομαι να ανοίξω ολλανδικό κανάλι και μετά συνειδητοποιώ πόσο δουλειά έχω εδώ στην Ελλάδα με το ελληνικό κανάλι και λέω ποτέ, δεν θα γίνει ποτέ. TV project. Κατά καιρούς, καλά, μας έχουν γίνει κατά καιρούς κάποιες προτάσεις, αλλά έχει συμβεί δύο φορές να έχουμε σκεφτεί κι εμείς concept. Απλά δεν προχώρησα ποτέ. Vlogmas 2016. Εδώ, intro, outro, banner, είχαμε υπολογίσει τα πάντα. Γενικά κάθε χρονιά, τις τρεις χρονιές που κάναμε Vlogmas, είχαμε διαφορετικό intro, διαφορετικό vibe, γιατί ήταν κάτι που το γουστάραμε πάρα πολύ. Πέρσι είχαμε και κάθε φορά διαφορετικό intro, κάθε μέρα διαφορετικό και πρόπερση. Το δεύτερο ήταν κάθε μέρα διαφορετικό, ναι. Τα γυρνούσαμε εδώ μέσα. Ναι. Και το τρίτο ήταν που μας στείλανε οι fans, βιντεάκια. Αχ, ναι! Εδώ βλέπουμε περίπου το setup για το φετινό pool party που μας πέρασε. Κοίταζα να δω πώς θα μπορούσε να είναι το setup, μιας και θα είχαμε στούντιο φέτος. Εντάξει, βέβαια προσθέθηκαν αρκετά πράγματα. Αλλά αυτή ήταν η αρχική ιδέα. Και θα κλείσω με ένα βίντεο που θέλω να κάνω ψήλο άμεσα. Είναι ένα βίντεο για το βάρος μου. Βασικά για το βάρος γενικότερα. Δεν θα σας αποκαλύψω περισσότερα. Θα το δείτε πολύ πολύ σύντομα. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, να ζήσατε λίγο όλη αυτή τη φάση τα τόσα χρόνια που κάνουμε βίντεο με τον Δημήτρη εδώ στο YouTube. Μην ξεχάσετε να μας κάνετε like σε αυτό το βίντεο, comment φυσικά να μου πείτε ό,τι θέλετε, subscribe για καινούριο βίντεο κάθε εβδομάδα, να με βρείτε στο Facebook και στο Instagram και θα τα πούμε στο επόμενο. Bye! Ναι. Και το περνάς. Την πουτάνα μου.